Ακούγομαι? Πολύ καλά. Τέλεια. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ε, ελπίζω να μάθουμε πολλά πράγματα και να προβληματιστούμε ακόμα περισσότερο. Ε, εγώ όταν είδα λοιπόν το mail και την πρόσκληση να μιλήσω για αυτό εδώ το πράγμα, ε, πρώτα το μπάτι μου έπεσε στα περιοδικά, οπότε λέω εντάξει καλά είμαστε. Μετά είδα τα έντυπα, άρχισα να υδρώνω. Μετά πήρα και το πρόγραμμα στα χέρια μου, είδα ότι είναι προσκεκλημένο και ο κύριο Μητρόπουλο και λέω θα γίνει εδώ ένα μπάχαλο. Γιατί με τον καθηγητή είχαμε πάντα αυτή τη διαφωνία. Αν δει κάποιο το γραφείο του στο λαϊκό, έχει στίβε με περιοδικά εκτυπωμένα πράγματα, βιβλία, φακέλου, παραφακέλου, με ένα δικό του σύστημα αρχιοθέτηση, το οποίο εγώ δεν το καταλαβαίνω ποτέ. Ελπίζω ο ίδιο το καταλαβαίνει. Και προσπαθήσαμε να βγάλουμε λοιπόν μια άκρη με αυτά τα θέματα. Η προβληματισμοί στην αρχή. Τώρα οι γιατροί διαβάζουν όλο και λιγότερο και αυτό το ξέρουμε. Αλλά τι φταίει για αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε χρόνο, είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών και κάπως πρέπει να γίνει μια επιλογή. Και ξέρουμε ότι η ιατρική γνώση θα διπλασιάζεται ανά 73 μέρες το 2020. Ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για το 1950 ήταν τα 50 χρόνια. Υπάρχουν πολλέ αντικρουόμενε πληροφορίε και πολλά διαφορετικά συμπεράσματα, αν δούμε πολλέ διαφορετικέ μελέτε για το ίδιο θέμα. Φταίνει η εξωγενή επιδράσει, κάποιοι μιλάνε και για πλαστά στοιχεία. Υπάρχει και η δημιουργική στατιστική μπορεί να οδηγήσει σε λάθο συμπεράσματα. Κάποια γνώση, πολύ πιθανό, είναι τουλάχιστον για μα ή για όσου ασχολούνται με περισσότερο με τη χειρουργική, μπορεί να είναι και ανεφάρμοστη. Υπάρχει βέβαια το κόστο, όταν μιλάμε είτε για έντυπα είτε για περιοδικά, μην ξεχνάτε τι συνδρομέ και τα ιατρικά βιβλία επίση δεν είναι και τα που υπάρχουν. Πρέπει να μιλήσουμε για τον τρόπο πρόσβαση πληροφορίες. πληροφορίε. Online λοιπόν η πληροφορία, ή θα παραγγείλουμε το περιοδικό, θα περιμένουμε να έρθει. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε. Και όταν μιλάω για τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε, είναι για το πώ αντιμετωπίζουμε την πληροφορία, πώ την κρίνουμε, πόσο πολύ καλά μπορούμε να καταλάβουμε μία στατιστική μελέτη. Ωραία λοιπόν, καταλάβαμε ότι πρέπει να διαβάζουμε. Για να δούμε λοιπόν τι υπάρχει για διάβασμα. Α ξεκινήσουμε λοιπόν με τα περιοδικά. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα, είναι το σχήμα της επιστήμης το 2017-2018 στο σύνολό τη. Βλέπετε ότι αποτελείται από, διάφορες, από διάφορους κύκλους. Όσο πιο μεγάλος ο κύκλος, τόσο πιο, μεγάλο είναι, τόσο πιο μεγάλος είναι ο impact factor του περιοδικού. Μιλάμε μόνο για επιστημονικά περιοδικά. Αν εδώ λοιπόν απομονώσουμε την ιατρική, καταλαμβάνει λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι... Αν κάποιος ρωτήσει για το κίτρινο είναι το PLOS 1, έτσι, αυτή τη στιγμή. Και αν απομονώσουμε από όλο αυτό εδώ το πράγμα την ουρολογία, μένει αυτό εδώ το μικρό κομματάκι. Αν δούμε λοιπόν τώρα τα περιοδικά, γιατί το, το site του το site Mago που έχει κάνει αυτή την πάρα πολύ ωραία δουλειά μας δίνει και πληροφορίες για τις χώρες, βλέπουμε λοιπόν ότι την περίοδο 17-18 οι δημοσιεύσεις α, από την Ελλάδα ήταν 112 σε τα αντίστοιχα ουρολογικά περιοδικά, ε, κάτι αντίστοιχο Στι 43.000 όσον αφορά τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πράγματα. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι τα έντυπα αυτά στα οποία αναφερόμαστε. Πώ θα αναζητήσουμε λοιπόν τα έντυπα. Σκόπου database. 103 περιοδικά. Τα περισσότερα από αυτά συνδρομητικά, πολύ λίγα στο σκόπου database, για να πληρούν τα κριτήρια του σκόπου. Open access. Στο σύνολο του 103, κανένα από την Ελλάδα, βέβαια το γνωρίζουμε. Ε, τα open access περιοδικά. Είχε γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια λοιπόν να συγκεντρωθούν τα open access περιοδικά. Τα περιοδικά λοιπόν στα οποία η γνώση είναι ελεύθερη και τα άρθρα είναι διαθέσιμα χωρίς κάποια συνδρομή, χωρίς χρηματικό αντίτιμο και να πληρούν και κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, κυρίω σε σχέση με την ποιότητα των άρθρων που δημοσιεύονται. Αν είναι peer-reviewed, αν είναι blind peer-reviewed, double-blind peer-reviewed και ούτω καθεξή. Και μάλιστα δίνονται και αντίστοιχε πληροφορίε για το κόστο δημοσίευση στα συγκεκριμένα περιοδικά. Και βέβαια. Τα τελευταία χρόνια έχει βγει και η Urology Green List, όπως στη Urology Green List από τις δύο τελευταίες λίστες περιοδικών που είδατε, έχουν συγκεντρωθεί 57 περιοδικά, τα οποία θεωρούνται ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και τα οποία είναι εκτός των περιοδικών που έχουν πρεντατόρι ε, πολιτικές. Πιθανότατα τον όρο τον έχετε ακούσει λίγο πολύ όλοι και περισσότεροι έχουμε στα μέλη μας διάφορες προσκλήσεις να δημοσιεύσουμε σε περιοδικά τα οποία ποτέ δεν έχουν έχουμε ξανακούσει. Η Urology Green List είναι μια πάρα πολύ καλή βάση. Δεν σημαίνει βέβαια, να μην ξεχνάμε, ε, περιοδικά τα οποία δεν βρίσκονται εδώ, δεν σημαίνει ότι είναι κακή ποιότητα ή ότι χρησιμοποιούν τέτοιε αντίστοιχε πολιτικέ. Απλά όποιο περιοδικό θέλει να μπει στην, στην πράσινη λίστα πρέπει να το δηλώσει. Περνάει από μια αξιολόγηση. Υπεύθυνο τη Επιτροπή είναι ο Τσάπλ αυτή τη στιγμή και μπαίνει στα αντίστοιχα. Λοιπόν, Εκτό από, τα, από τα περιοδικά, από τα journals, υπάρχουν και οι ειδικέ εκδόσει, περιοδικέ ειδικέ εκδόσει οργανισμών όπω είναι η CU, η ICQD, όπω είναι το IMOP. Ξέρουμε όλοι λίγο πολύ τα guidelines, περιοδικές εκδόσεις όπως είναι τις ICS. Αν λοιπόν κάποιος έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον, μπορεί να ανατρέξει στους αντίστοιχους οργανισμούς, μπορεί να αναζητήσει τις ειδικές αυτές εκδόσεις. Και αν ψάξουμε λοιπόν και τα βιβλία, εντάξει, όπως λέει και ο καθηγητής ο κύριος Μητρόπουλος, κάθε ουρολόγος πρέπει να έχει διαβάσει μια φορά τον Γκάμπελ. Έτσι, από εκεί και πέρα όμως... Ναι, είναι η πραγματικότητα, το ακούγαμε. Ε, από εκεί και πέρα, λοιπόν, υπάρχει μια πληθώρα βιβλίων. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προτείνω κάτι ή να συστήσω κάτι. Κάτι το οποίο εγώ προσωπικά κάνω. Ανατρέχω στην, στη λίστα των βιβλίων του Springer που ανανεώνεται συνέχεια και εμπλουτίζεται συνέχεια. Αυτή τη στιγμή έχει 556 βιβλία στο topic της ουρολογίας και μπορεί κάποιο να βρει Πολύ καλές πληροφορίες, πάρα πολύ καλά βιβλία ε, για οποιοδήποτε πρακτικά θέμα το μπορεί να αναζητήσει. Άρα λοιπόν έχουμε πράγματα να διαβάσουμε, το κλείσουμε το ιατρείο και να ξεκινήσουμε λοιπόν να διαβάζουμε... Ε, αυτός είναι ένας προβληματισμός. Στην ερώτηση λοιπόν που έκανε και ο καθηγητής ο κύριος Τζόρτζης, τι πρέπει να διαβάζει ο ουρολόγος, η απάντηση η δική μου είναι δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Και δεν μπορώ να πω τι πρέπει να διαβάζουμε. Μπορώ να σας πω όμως τι διαβάζω εγώ. Εγώ λοιπόν διαβάζω Γενική ουρολογία και η βαρύτητα που δείχνω στη γενική ουρολογία δεν είναι πλέον και τόσο μεγάλη. Ε, και τι διαβάζω ουσιαστικά στη νέα ουρολογία. Θα ακούσω μια νέα ιδέα σε ένα συνέδριο. Θα δω μια νέα ιδέα σε ένα site. Σε συζητήσει που κάνω με συναδέλφου. Σε ημερίδε. στο imop, στο Euroschool. Θα ακούσω κάτι το οποίο θα μου κινήσει το ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, έχω την πληροφορία και θα δω πώ μπορώ να αναπτύξω την πληροφορία αυτή από όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπαμε. Όσον αφορά τα θέματα που με ενδιαφέρουν, τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, που αφορούν βέβαια και στα πράγματα τα οποία αγαπάω στην ουρολογία και στα πράγματα τα οποία εξασκώ στην ουρολογία, στι παρεχόμενε υπηρεσίε στου ασθενεί μου. Αλλά μην ξεχνάτε και στα αριφέραλ στα οποία μπορεί να κάνει ο γιατρό, αστε... ο, ο, ο ουρολόγο σε κάποιον συνάδελφό του που θεωρείται πιο ειδικό, οπωσδήποτε πρέπει να ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα, πρέπει να έχουμε μια γνώση ώστε να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε το θέμα καλύτερα. Από πού διαβάζω εγώ. Το γενικό πλαίσιο λοιπόν θα το πάρω από τα κλασικά συγγράμματα. Ε, αφού λοιπόν όλοι πρέπει να έχουμε διαβάσει και μία φορά τον Κάμπελ, ο Κάμπελ είναι πρώτο. Η ουρολογία του Σμιθ νομίζω ότι δεν λείπει από κανέναν ουρολόγο και οπωσδήποτε υπάρχουν τα guidelines σε κάθε ράφη το ειδικότερο πλαίσιο μπορούμε να τις πάρουμε από τις ειδικέ εκδόσεις, τις εξειδικευμένες περιοδικές εκδόσεις ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο του καθένα. Από εκεί και πέρα τώρα πρόσφατες εξελίξεις, ειδικά θέματα από τα περιοδικά. Ξεκινώντας από τα πρόσφατα reviews, όπου θα μας δώσουν μια γενική εικόνα, μην ξεχνάμε όμως ότι ένα review ή μια μεταανάλυση μπορεί να περιέχει και το bias του συγκεκριμένου ερευνητή και από το review μπορούμε να διαλέξουμε κάτι ειδικό ώστε να αναζητήσουμε από εκεί και πέρα και το original article, τη μελέτη, ώστε να τη διαβάσουμε, να την κρίνουμε μόνοι μας. Με τι κριτήριο θα διαλέξουμε τα πράγματα τα οποία θα διαβάσουμε, κυρίως από τα περιοδικά. Ο impact factor παίζει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Η ουσία είναι ότι ένα, μία, μία σημαντική μελέτη, ή μία καινοτομία, ή μία νέα ιδέα, ή το, το αυτό που θα κάνει το μεγάλο hype, ε, μάλλον θα δημοσιευτεί και σε ένα περιοδικό που θα έχει υψηλό impact factor. Βέβαια, αυτό δεν λέει κάτι για την ποιότητα τη μελέτη ή την ποιότητα του περιοδικού. Γιατί βέβαια υπάρχουν πολλέ μεθοδεύσει και πολλέ πολιτικέ οι οποίε μπορούν να εκτοξεύσουν έναν impact factor. Παίζει ρόλο σε ποιο περιοδικό είναι δημοσιευμένο ή σε ποιο έντυπο είναι δημοσιευμένο. Πρέπει να παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Γιατί η συγκεκριμένη ομάδα, ο συγκεκριμένο συγγραφέα που έκανε τη δουλειά αξίζει ένα σεβασμό. Οπότε δεν θα ψάξουμε τόσο πολύ τα περιοδικά τα οποία ακολουθούν πρέντατορι πολιτικέ. Βέβαια, θα πρέπει να ξέρουμε και υπάρχει μία μελέτη γι' αυτό και σας την έχω βάλει στα pdf που θα δείτε στο site, που α, βρίσκει ότι υπάρχει μία πολύ καλή ιατρική πληροφορία και μία πάρα πολύ καλή ιατρική γνώση σε, σε, κατά 30% σε περιοδικά τα οποία δεν είναι σε αυτές τις λίστες και δεν είναι αμυγός ουρολογικά. Μπορεί να είναι χειρουργικά, μπορεί να είναι περιοδικά internal medicine ή οτιδήποτε άλλο. Τα ονόματα των συγγραφέων παίζουν ρόλο. Στι αντίστοιχε εξειδικεύσει που κάνουμε και στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα, ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλα ονόματα. Είναι πάρα πολύ πιθανό να αναζητήσουμε ένα τέτοιο όνομα σε μια μεγάλη μελέτη. Όχι ότι θα προσδώσει ένα κύρο, αλλά απαραίτητα θα μα δώσει μια κατεύθυνση ω προ την αναζήτησή μα. Το είδο τη μελέτη και του άρθρου παίζει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Εγώ προσωπικά, αν είναι ένα θέμα το οποίο λίγο πολύ το έχω διαβάσει ή ξέρω κάτι, θα διαβάσω τι μεθόδου και τα αποτελέσματα πρώτα. Αν μου κεντρήσει το ενδιαφέρον, θα το διαβάσω όλο το υπόλοιπο. Αν είναι κάτι το οποίο δεν έχω ακούσει, θα ξεκινήσω από το abstract. Αν με ενδιαφέρει, λοιπόν, θα συνεχίσω με το υπόλοιπο άρθρο. Και από εκεί και πέρα, μάλλον περισσότερο θα προτιμήσω original articles από reviews και μεταναλύσει. Το κόστο βέβαια. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, ε, ειδικά για τα περιοδικά αλλά και για τα βιβλία και βέβαια είναι ο χρόνος. Αλλά το βασικό κριτήριο και το πιο σημαντικό από όλα και αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πρακτικά δεν είναι το πρέπει, είναι ότι πρέπει να διαβάζουμε ή μάλλον διαβάζουμε γιατί είναι κάτι το οποίο το αγαπάμε. Ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα λοιπόν για το πώς η γνώση αυτή εξελίσσεται. Σα έχω βάλει λοιπόν την προώρη εξυπηρεμάτιση. Το είπαμε και στο, και στο Andrology. Ε, έτσι λοιπόν η γνώση από την ειδικότητα είναι ότι η γρήγορη εξυπηρεμάτιση είναι κακό πράγμα. Έτσι. Και ειδικά για αυτόν που την έχει. Ε, το κλασικό σύγγραμμα λοιπόν θα μα πει ότι υπάρχει εκγενετή και επίκτητη προώρη εξυπηρεμάτιση και υπάρχει και ένα πάρα πολύ καλό φάρμακο. Από εκεί και πέρα το εξειδικευμένο σύγγραμμα θα τα κάνει τα πράγματα, θα τα ξεχωρίσει και θα τα εξειδικεύσει λίγο παραπάνω. Υπάρχουν τέσσερι φαινότυποι ανθρώπων παραπονούνται για γρήγορη εξυπηρεμάτιση. Πολλά διαθέσιμα πρωτόκολλα, πολλά μέσα στη διάθεσή μα. Από εκεί και πέρα, τα reviews και οι μεταναλύσει θα μα μάθουν ότι κάθε περίπτωση πρέπει και μπορεί να αντιμετωπίζει τα εξατομικευμένα και με συνδυασμό των διαθέσιμων θεραπευτικών μέσων. Μετά έρχονται λοιπόν τα original articles, έρχεται η κριτική εμπειρία, έρχεται η σκέψη και θα μας πει ότι θα μας φτάσει στο σημείο να ξέρουμε τι να κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις, περιπτώσεις τα πρωτόκολλα που την χάνουν, ο ασθενή δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Ε, βέβαια, κοινή λογική, έτσι, με ρομπότ και με λέιζερ αυτά τα πράγματα διορθώνονται, ή αν θεωρούμε ότι διορθώνονται, αυτό είναι η απουσία της κοινή λογικής. Το θέμα, λοιπόν, είναι πού τραβάει τη γραμμή ο κάθε ουρολόγος. Πρέπει κάθε ουρολόγος να φτάσει ουσιαστικά μέχρι εδώ. Στην ουσία, όχι. Καλό θα είναι όμως να ξεπερνάμε το πρώτο στάδιο, να φτάνουμε στο δεύτερο, να φτάνουμε στο τρίτο στάδιο, για να έχουμε μία σφαιρικότερη γνώση. Με πιο απλά λόγια, ε, μία τυχαία επιλογή λοιπόν, όλοι αυτοί που θα διαβάσουν το European Urology, ε! Ο καθηγητής λοιπόν ο κύριος Μητρόπουλος το βράδυ πριν κοιμηθεί, μάλλον θα διαλέξει να διαβάσει το, το prostate. Ο κύριος Μητσογιάννης θα διαβάσει το Neuro Urology και Euro Dynamics. Ο κύριος Κολαρίκος και τον κύριο Λιάτσικο θα διαβάσει το Journal of Endourology. ο Φώτσο Δημητριάδης θα διαλέξει το Fertility and Sterility. Ο καθηγητής θα διαλέξει το Sexual Medicine. Δύο τυχαία πρόσωπα, ελπίζω να μην του αναγνωρίσετε, μπορούν να διαλέξουν κάτι διαφορετικό. Στην ουσία, λοιπόν, όλοι ξεκινάμε από μια κοινή βάση, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τα γνωστικά αντικείμενα, το τι μα κάνει κλικ, τι μα αρέσει, τι αγαπάμε περισσότερο σε αυτό το οποίο κάνουμε. Από εκεί και πέρα θα εξειδικευτούμε λίγο παραπάνω. Βέβαια, λοιπόν, στο σημείο αυτό, και αφού μιλήσαμε για περιοδικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το Hellenic Geurology και την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και στην οποία προσπάθεια πρέπει να συνδράμουμε όλοι. Και με αυτά ολοκληρώνω και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.